Σας καλέσαμε σήμερα εδώ προκειμένου να σας παρουσιάσουμε μια σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, σχετικά με την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη ληστείων σε περιοχές της Λαμίας Φθιώτιδας και της Αττικής. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα, τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας, οι Μεδαποί και οι τρεις, ηλικίας οι δύο 51 ετών και ο τρίτος 41. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, διάπραξη ληστείων, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και κατά περίπτωση για διακριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτικής κληρονομιάς, καθώς και άλλα αδικήματα. Η αποδόμηση της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας και η σύλληψη των μελών της είναι αποτέλεσμα πολύμηνης και μεθοδικής έρευνας του Τμήματος Ασφαλείας Λαμίας, καθώς και ευρείας κλίμακας συντονισμένης και ταυτόχρονης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, 8 Μαρτίου του 2019, στη Λαμία καθώς και σε περιοχές της Αττικής. Αναλυτικότερα, μετά από συνδυαστική αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων με φυσικές, τεχνικές και επιστημονικές μεθόδους έρευνας, προέκυψε η μεθοδολογία δράσης των μελών της εγκληματικής πείρας, η οποία χρονολογείται ότι συγκροτήθηκε τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του 2018. Όπως προέκυψε, τα συλληφθέντα μέλη μαζί με άγνωστο αριθμό συνεργών τους, τα στοιχεία ταυτόχρονα των οποίων διερευνώνται, ενέχονται στη διάπραξη ληστείων με πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις ακόλουθες. Βραδινές ώρες της 1ης Τρίτου του 2018 σε περιοχή της Λαμίας, τρεις δράστες φορώντας κούκουλες αφαίρεσαν από η Μεδαπό με τη χρήση σωματικής βίας και την απειλή πιστολιού χρηματικό ποσό. Ακολούθως, με κλειδιά που απέσπασαν από το θύμα τους, εισήλθαν εντός της οικίας του, όπου αφού ακινητοποίησαν και τη σύζυγό του, ερεύνησαν τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού και αφαίρεσαν επιπλέον χρηματικό ποσό καθώς και διάφορα κοσμήματα. Πρωινές ώρες στις 12 Δευτέρου του 2018, σε περιοχή της Εκάλης Αττικής, δύο δράστες, φορώντας επίσης κουκούλες, αφαίρεσαν από η Μεδαπή, έξω την οικία της, με τη χρήση σωματικής βίας, τη τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό. Μεσημβρινές ώρες της 27 Δευτέρου του 2019, στο Μαρούσι Αττικής, η Μεδαπός που οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο διαπίστωσε ότι ο δρόμος σε συμβολή οδών της ανωτέρω περιοχής ήταν κλειστός με κάδους απορριμμάτων και έτσι αναγκάστηκε προσωρινά να ακινητοποιήσει το όχημά του. Ακολούθως, ένας δράστης τον πλησίασε από την πλευρά του συνοδηγού και προσπάθησε να εισέλθει στο εσωτερικό πυροβολώντας το τζάμι του οχήματος, ενώ άμεσα δεύτερος δράστης πλησίασε από την πλευρά του οδηγού και αφαίρεσε από την κατοχή του τσάντα που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο περιλάμβανε χρήματα σε ευρώ και σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αμέσως δε μετά οι δράστες διέφυγαν επιβαζόμενοι σε δίκλη μοτοσυκλέτα. Τώρα, σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των τριών συλληφθέντων, καθώς επίσης σε επιχείρηση που διατηρεί ένας εξ αυτών, αλλά και σε χώρο όπου εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής, τον οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες ως ορμητήριό τους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 5 πιστόλια, εκ των οποίων το ένα αεροβόλο, 71 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 3 γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα, 3 κλεμμένες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού, σε 2 από τις οποίες είχαν τοποθετήσει πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, 4 φορητοί ασύρματοι και κάμερα καταγραφής κινήσεων, τμήμα αγαλματιδίου αρχαίας εποχής, το οποίο θα σταλεί στην αρμόδια εφορία προκειμένου να εκτιμηθεί, πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ, πληθώρα κινητών τηλεφώνων, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία καθώς και κουκούλες τύπου full face.
Μέρος των ανωτέρων κατασκευθέντων έχει ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Η έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας συνεχίζεται προκειμένου να διερευνηθεί όλο το φάσμα της εγκληματικής τους δραστηριότητας, καθώς και η τυχόν εμπλοκή των μελών της και σε άλλες συναφείς αξιόπινες πράξεις. Σημειώνεται δε ότι δύο εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διοκτικές αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Οι συλληφθέντες τώρα με την σε βάρους τους δικογραφία που σχηματίστηκε οδηγήθηκαν στον κύριο Σεγγελέα πρωτοδικών Λαμίας και παραπέφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του κυρίου ανακριτή Λαμίας. Αυτό που θέλω να τονίσουμε και το λέμε κάθε φορά είναι ότι οι συντονισμένες και μεθοδικές δράσεις και επιχειρήσεις των υπηρεσιών όλων των διευθύνσεων και επί του προκειμένου της Διεύθυνσης Νομίας Φθιώτιδας με σκοπό την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των συμπολιτών μας θα συνεχιστούν πάντοτε με αμύωτη ένταση και ενδιαφέρον.